βάσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά πρέπει να έχετε και υπόψη τι πρέπει να τρέξετε να προλάβετε. Α, αυτά είναι τώρα. Αλλιώς... Οι πληρωμές που λέγε λοιπόν, πριν η ασπασία. Το πρώτο για να σου πω θα έλεγα κράτη. Ότι για πιο φτηνές μεταβιβάσεις, καλά και κακά νέα, έχουν μείνει μέχρι 1η Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν συνολικά από τον Οκτώβριο που ξεκίνησαν 100 μέρες ήταν αυτός ο αγώνας που δόθηκε για να προλάβουν, φράκαραν οι εφορίες, ο ΕΦΚΑ, οι Δήμοι. Ο ΕΦΚΑ, σας θυμίζω, δεν θα πάρουν άδεια τα Χριστούγεννα για να βγάζουν ασφαλιστικές ενημερώτητες για να προλάβουν και τις ενημερώσεις. Και οι φορολογικές για πρώτη φορά βλέπουμε ότι έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Το τελευταίο δηλαδή μήνα δυσκολεύονται πάρα πολύ και εδώ είναι εκδόσουν για αυτόν τον λόγο. Το θέμα όμως είναι ότι η παράταση μέχρι την 1 Ιανουαρίου αφορά μόνο τις αντικειμενικές και έτσι φρακάρουν και είναι στον αέρα οι μεταβιβάσεις γιατί τα συμβόλαια χρειάζονται και άλλα πράγματα. Η παράταση λοιπόν ήταν κουτσή, αλλά δεν καλύπτει. Και μάλιστα όσον αφορά τα ακίνητα, ανοίγει τη Δευτέρα και θα γίνεται υποχρεωτικά το My Property, δηλαδή οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάν θα γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά για τη μισή Ελλάδα, μόνο για αυτή που είναι στους αντικειμενικούς, στο χάρτη των αντικειμενικών αξιών. Τι σημαίνει όλο αυτό? Όλο αυτό σημαίνει ότι η μισή Ελλάδα δεν επιταχύνουν οι μεταβιβάσεις. Άκουσε ο κόσμος αφορολόγητες γονικές παροχές και έτρεξε. Ξέρει ότι θα κρυβίνουν από 1η Ιανουαρίου και πηγαίνει τελικά από 1η Φεβρουαρίου οι αντικειμενικές. Όμως για τα αδύνατα τετραγωνικά η διορία δεν παίρνει παράταση, λήγει 31 Δεκεμβρίου. Ας το ακούσουν εκεί στο Μαξίμου, γιατί έρχονται πρόστιμα 1η Ιανουαρίου. Θα τα υποστούν άνθρωποι, νοικοκύριδες που ξεκίνησαν να προλάβουν τις μεταβιβάσεις και τελικά θα μείνουν στη μέση ή θα φάνε αυτή την προσάυξηση. Επίσης, παράταση χρειάζεται και δεν θέλετε αυτή τη στιγμή να δίνετε. Δεν δίδετε αυτή τη στιγμή για μεταβιβάσεις με χαρτί μηχανικού. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα μπλέξουν με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Άρα γι' αυτό λέγαμε κουτσή η παράταση που αφορά μόνο τις αντικειμενικές από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα άλλα Υπουργεία Εσωτερικών και Ενέργειας δεν έχουν ολοκληρώσει δώσει παράταση. Και στην πράξη αυτό σημαίνει έξτρα κόστος. Και πάλι περίπατο οι φτηνές μεταβιβάσεις, μόνο όποιος πρόλαβε πάντως, επωφελείται. Πέρα από τη να πω, ζητώ συγγνώμη λίγο. Ό,τι μου λέτε από το κοντρόλ δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Δεν σας ακούω. Μαρία, σας ακούω διακεκομένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ. Ναι, τώρα λοιπόν. Έλα. Εγώ λαμβάνω, σε λαμβάνω που λέμε στο κέντρο. Χιούστον, τώρα σε ακούω. Ωραία. Έτσι, να. Φτιάξαμε. Πάντως να πω και να προσθέσω ότι πέρα από τα κόστη του μηχανικού, τα οποία όντως θα είναι αυξημένα από την 1η-1η-22, οι γονικές παροχές γενικά δεν νομίζω ότι θα διαταραχθούν ιδιαίτερα από την αύξηση των αντικειμενικών, με την έννοια ότι πλέον το αφορολόγητο είναι 800.000. Οπότε φαντάζομαι ότι οι αντικειμενικές αξίες των σπιτιών που θέλουν να μεταβαστούν θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλες. Είναι όλα τα έξοδα όμως επάνω στις αντικειμενικές και οι αμοιβές και όλα τα έξοδα πάνε παραπάνω. Και ξεφεύγει το πράγμα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μαραβέγια. 6 μήνες παράταση και η ένα μήνα ήταν. Ένας μήνας είναι παράταση παροδία. Δεν φτάνει.